Θέλω να ξεκινήσουμε με το ρεπορτάζ και Μάκη, εισφέρεις και εσύ τις πληροφορίες σου, γιατί έχεις αποκλειστικό ρεπορτάζ. Γιατί τις τελευταίες μέρες ακούμε πολλά για το 24ωρο και πώς επιλέγει να περάσει τις μέρες εκτός φυλακής πια ο Απόστολος Λύτρας. Μαθαίνουμε ότι έχει πάει σε κάποιο νυχτερινό κέντρο, ότι βγαίνει έξω, ότι η ζωή του πια έχει μία κανονικότητα και μία ομαλότητα. Όπως οποιοδήποτε άνθρωπος, ο οποίος ήταν φυλακή και τώρα πλέον είναι ελεύθερος. Πνέει ελευθερία για τον Απόστολο Λύτρα και το χαίρεται. Το ζει. Τώρα, υπάρχει μία είδηση που έχει βγει από χτες ότι ο ίδιος κατέθεσε ή θα καταθέσει αίτηση διαζυγίου. Τι ισχύει και τι γνωρίζουμε σε σχέση με αυτό? Χαρά. Ελένη μου, αυτό που γνωρίζουμε προς το παρόν είναι ότι δεν έχει ακόμα κατατεθεί κάποια αίτηση διαζυγίου. Αυτή τη στιγμή είναι σε μια διαδικασία που σύντομα θα κατατεθεί. Αλλά αυτή τη στιγμή που μιλάμε, δηλαδή μέχρι χθες το βράδυ, δεν υπάρχει κάποια αίτηση κατατεθειμένη από την πλευρά του Απόστολου Λύτρα. Να πούμε ότι βρισκόμαστε έξω από το δικηγορικό του γραφείο, εδώ στο κέντρο της Αθήνας, όπου συνηθίζει να περνάει πάρα πολλές ώρες της ημέρας προκειμένου να επιστρέψει στην καθημερινότητά του, στην κανονικότητά του, στα δικηγορικά του καθήκοντα. Ανανεώνει τα ραντεβού του με τους πελάτες του, οι οποίοι τον εμπιστεύονται κάποιοι από αυτούς παρόλη την προφυλάκησή του. Εδώ σε αυτά τα καφέ που βλέπουμε συνηθίζει και παίρνει το πρωινό του. Πριν φτάσει εδώ στο δικηγορικό του γραφείο, πίνει τον καφέ του, παίρνει το πρωινό του, χαιρετάει τον κόσμο που τον ξέρει πολύ καλά. Όπως είδαμε και την πρώτη μέρα που ήρθε μετά την αποφυλάκησή του, ήρθε εδώ, χαιρέτησε κόσμο, του είπε μια καλημέρα. Ξαναβρίσκει την κοινωνικότητά του, επανέρχεται στους κανονικούς ρυθμούς της ζωής του. Δηλαδή, εσείς περιμένατε μετά από όλα αυτά η αίτηση διαζυγίου να κατατεθεί από την πλευρά του θήτη ή του θύματος? Εγώ περιμένω και θέλω να ρωτήσω αν η κυρία, αν η ενδιαστάσει σύζυγος του κυρίου Λύτρα έχει ήδη καταθέσει αίτηση διαζυγίου. Μα είπε όχι. Εμείς αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι υπάρχουν κάποια ασφαλιστικά μέτρα που έχει καταθέσει και τα κατέθεσε αυτό το καλοκαίρι. Ναι, αυτό. Μετά το συμβάν. Ότι δεν έχει κατατεθεί αυτή τη στιγμή από καμία πλευρά κάποια αίτηση, αλλά νομίζω ότι η αίτηση του διαζυγίου σε μια τέτοια περίπτωση είναι το τελευταίο. Φαντάζομαι ότι είναι διαδικαστικό το θέμα και ότι θα κατατεθεί μια τέτοια αίτηση. Από τη στιγμή που έχει καταθέσει, όπως λέει πολύ σωστά εδώ, αίτηση ασφαλιστικών, είναι να μην την πλησιάζει, η οποία έχει γίνει δεκτή με όλα αυτά που έχει ζητήσει. Ναι, αλλά βλέπεις ότι χτύπησε από τη στιγμή που το σκέφτεται και ο Απόστολος Λύτρας σου λέει να πάω να καταθέσω την αίτηση διαζυγίου, δεν είναι το τελευταίο. Από ό,τι να πούμε ότι έχουμε. Από ό,τι γνωρίζω, ότι καμία πλευρά όμως δεν έχει καταθέσει. Σήμερα. Έλα χαρά. Έχουμε ένα πλούσιο ρεπορτάζ για τον Απόστολο Λύτρα σήμερα. Έχουμε δύο αποκλειστικές ειδήσεις να μεταφέρουμε εδώ. Θα τα δούμε σε λίγο. Τις μάθαμε. Πες μας την πρώτη τώρα, όπως την έχεις αποκλειστικά. Η πρώτη λοιπόν είδηση αφορά στη Δευτέρα. Δηλαδή είναι η πρώτη μέρα που ο Απόστολος Λύτρας επέστρεψε επισήμως, θα λέγαμε, στα δικηγορικά του καθήκοντα και στα δικαστήρια της πρώτης σχολής Ευελπίδου. Να πούμε ότι εκείνη τη μέρα λοιπόν εκδικαζόταν η υπόθεση της Βαρβάρας Κίρκης με τον Θέμη Αδαμαντίδη, όπου όπως γνωρίζουμε την υπεράσπιση της Βαρβάρας Κίρκης έχει ο Απόστολος Λύτρας. Να πούμε ότι εκείνη ακριβώς τη μέρα στην ίδια δικαστική αίθουσα βρισκόταν και η σύζυγός του. Όπως γνωρίζουμε πολύ καλά, δεν μπορεί λόγω των περιοριστικών μέτρων που του έχουν επιβληθεί να βρεθεί σε απόσταση μικρότερη των 100 μέτρων. Οπότε ο Απόστολος Λύτρας βρίσκεται εκεί. Άρα Τάσο, γιατί και κύριε Μπαλάσκα και εσείς τη γνώμη σας όποτε θέλετε, να ρωτήσω κάτι που δεν το γνωρίζω. Όταν υπάρχουν περιοριστικά μέτρα και το επαγγελματικό περιβάλλον των δύο ανθρώπων, οι οποίοι είναι οι αντίδικοι, είναι το ίδιο. Πώς μπορώ εγώ να προβλέψω ότι δεν θα πέσει και μεθαύριο επάνω στην... Αν δεν διευκρινίζει η απόφαση των ασφαλιστικών συγκεκριμένο τόπο και χρόνο και λέει γενικότερα 100 μέτρα, δεν μπορεί να την πλησιάσει σε οποιοδήποτε σημείο το θύμα ούτε στα 100 μέτρα. Ακόμα σε μία αίθουσα. Ακόμα και σε μία αίθουσα. Να είμαστε φιλαλητείς, τα ασφαλιστικά μέτρα στην Ελλάδα είναι μουφ. Δεν τηρούνται ποτέ. Ναι. Δεν τηρούνται ποτέ. Τηρούνται μόνο στο πλαίσιο το ότι αν θα γίνει κάτι, ενώ υπάρχει τα ασφαλιστικά μέτρα, ενώ έχουν επιτωθεί δηλαδή από ένα δικαστήριο, μετά υπάρχει πρόβλημα ποινής όσον αφορά αυτόν ο οποίος σπάει τα ασφαλιστικά μέτρα. Αλλά, και το είδαμε και στην περίπτωση, κύριε Μπαλάσκα, του κυρίου Λύτρα και στην αρχή της υπόθεσης. Στην αρχή, όμως... Γιατί αφέθηκε ελεύθερος, δεν κρίθηκε προφυλακιστέως και αφού έσπασε, δεν τήρησε ουσιαστικά τα περιοριστικά μέτρα, βρέθηκε στη φυλακή. Ναι. Κυρία Τσολάκη, αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι έτσι τουλάχιστον όπως υπάρχουν τα ασφαλιστικά μέτρα στην Ελλάδα, ήθιστε να έχουν αποτρεπτικό χαρακτήρα για τις δικονομικές επιπτώσεις που θα επιφέρουν αν κάποιος, ενώ έχουν επιβληθεί, θα σπάσει.
Πάμε να δούμε ένα βίντεο που έχουμε ετοιμάσει για όλα αυτά που μας τις πληροφορίες και τις λεπτομέρειες που έλεγε και η Χαρά και λέει και ο Μάκης για το πώς κυλάει το 24ωρο του Απόστολου Λύτρα λίγες μέρες αφού έχει, φύγει από τις φυλακές Κορίνθου. Μετά από 84 ημέρες προσωρινής κράτησης στις φυλακές Κορυδαλλού και Κορίνθου αντίστοιχα, ο Απόστολος Λύτρας εξέρχεται του σοφρονιστικού καταστήματος και αφήνει πίσω όλες τις δύσκολες στιγμές που βίωσε κατά τη διάρκεια εγκλεισμού του, ανυπομονώντας για μια νέα ζωή. Θέλω να ευχαριστήσω τους δικηγόρους μου, την οικογένειά μου και τους συναδέλφους όλους οι οποίοι μου συμπαραστάθηκαν σε αυτή τη δυσκολία. Λίγες ώρες μετά την αποφυλάκησή του, ο Απόστολος Λύτρας επέλεξε να γευματίσει σε γνωστό ταχυφαγείο, παρέα με την αδερφή του, την πρώη σύζυγο, τις δύο κόρες, αλλά και αγαπημένους του συνεργάτες. Το γεύμα που φαίνεται ότι του είχε λείψει και επέλεξε να απολαύσει την πρώτη ημέρα της αποφυλάκησής του, είναι το κλασικό σε όλους μπέργκερ, συνοδευόμενο από έναν καφέ. Ο ποινικολόγος που μετά από καιρό συναντήθηκε με τα πιο προσφυλή του πρόσωπα, μοιράστηκε μαζί του τις σκέψεις του, τις αγωνίες του, τη δύσκολη εμπειρία στις φυλακές και νοσταλγήσε τη ζωή μαζί τους πριν από την προφυλάκηση. Σε λιγότερο από 24 ώρες από την αποφυλάκησή του, φαίνεται ότι επέστρεψε στους ρυθμούς καθημερινότητάς του, καθώς έφτασε στο γραφείο του, στο κέντρο της Αθήνας, προκειμένου να διεκπαιρεώσει τυχόν εκκρεμότητες, αλλά και να συναντήσει πελάτες που δεν τον εγκατέλειψαν μετά την προφυλάκησή του. Η πρώτη βραδινή έξοδος του Απόστολου Λύτρα, όπου γιόρτασε τις πρώτες ώρες ελευθερίας, έγινε το περασμένο Σάββατο σε γνωστό νυχτερινό κέντρο της παραλιακής. Στο κέντρο διασκέδασης, ο γνωστός δικηγόρος συνοδευόταν από τη μεγαλύτερη του κόρη, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες διασκέδαζε από νωρίς εκεί και ο πατέρας της πήγε κάποια στιγμή για να τη συναντήσει. Αρκετοί θαμώνες του νυχτερινού κέντρου παρατήρησαν ότι ο Απόστολος Λύτρας ήταν χαμογελαστός, ευδιάθετος, αλλά κράτησε χαμηλό προφίλ και δεν παρέμεινε αρκετές ώρες. Χορέψαμε, κατέβηκα κάτω, τον χαιρέτησα, μου πέταξε λουλουδάκια, πήρα αγκαλιά την κόρη του, χόρεψε κοντά μου η κορούλα του. Τον ξέρω πολλά χρόνια, δεν τον ξέρω τώρα τον κύριο Λύτρα. Εντάξει. Ήταν πάντως χαρούμενος, ενδιάθετος, ταλαιπωρημένος όμως, φάνηκε λίγο κουρασμένος, γιατί όλη αυτή τη ταλαιπωρία που πέρασε, εντάξει, χρειάζονταν λίγο να πάρει λίγο τα πάνω του. Του δώσαμε λίγο χαρά. Του τραγουδήσεις κάποιο τραγουδί? Τραγούδησα για την κόρη του, το ωραιότερο πλάσμα του κόσμου. Ήταν αδύνατος, αδυνατισμένος πολύ, δηλαδή κατεδηλωμένος, κουρασμένος. Εντάξει, δεν ήταν και λίγο αυτό που πέρασε. Δεν είναι και το καλύτερο να περάσει ένα τέτοιο συμβάν, αυτό που του συνέβη, έτσι δεν είναι. Είναι σαν να γλίτησε την απελευθέρωσή του που βγήκε. Ήταν με την οικογένειά του, ήταν χαρούμενος. Τη Δευτέρα, ο γνωστός ποινικολόγος εμφανίστηκε στα δικαστήρια για την υπόθεση της Βαρβάρας Κύρκιου που εκπροσωπεί στη διαμάχη της με το Θέμη Αδαμαντίδη. Ωστόσο, η υπόθεση πήρε αναβολή λόγω της αποχής των δικηγόρων. Την ίδια μέρα επέστρεψε στο δικηγορικό του γραφείο και εκτός των πελατών του συνάντησε και αγαπημένους φίλους. Ο Απόστολος Λύτρας ανυπομονεί να περάσει και το σκόπελο των δικαστηρίων που τον αφορούν για να ανοίξει οριστικά την πόρτα στη νέα του ζωή. Να πω κάτι, ότι σεβόμαστε όλες τις αποφάσεις της δικαιοσύνης και αυτή τη στιγμή ο Απόστολος Λύτρας, μέχρι να οριστεί η ημερομηνία της δίκης, είναι ελεύθερος, έτσι, με περιοριστικά μέτρα σε σχέση με την πρώην, με την διαστάση σύζυγό του. Γιατί μπορεί να προκαλεί λίγο αντιφατικά συναισθήματα το γεγονός ότι βλέπεις, δηλαδή άκουγα το Λευτέρη Πανταζή και μένα λίγο... Εμένα με σφίγγει όταν λέει ότι αχ, τι πέρασε και τα λεπτομέρεια και τα λοιπά. Όχι, πέρασε ο άνθρωπος που τις έφαγε. Τα τμήματα της πράξης του. Μπράβο. Όταν λοιπόν έχουμε κάνει ένα... και έχουμε μιλήσει και έχουμε ομολογήσει, γιατί δεν το λέω το μυαλό μας. Όταν έχουμε κάνει αυτό το πράγμα, αυτός που ταλαιπωρήθηκε και πέρασε κάτι ήταν το θύμα. Ο άνθρωπος που έχει υποστεί τον ξεδοδαρμό. Ο άνθρωπος που έχει υποστεί την τιμωρία της πράξης του, δεν είναι να λέμε ελεύθερος είναι. Ταλαιπωρήθηκε και βγήκε να ξεσκάσει στο Ρωμαίο. Ελεύθερος είναι με βάση την απόφαση της δικαιοσύνης. Ναι, αλλά όχι και να το λυπηθούμε που είναι αδυνατισμένος. Αυτό και εμένα μου προκάλεσε λίγο ένα σφίξιμο. Και πήγε στο Survivor. Ναι. Δηλαδή το μυαλό μας είναι πάντα με τον άνθρωπο που το έχει υποστεί όλο αυτό. Δεν ξέρω, κύριε Μπαλάσκα, αν συμφωνείτε κι εσείς. Κοιτάξτε να δείτε, η αλήθεια είναι ότι σαφώς και ταλαιπωρήθηκε και ψυχολογικά ταλαιπωρήθηκε, γιατί ένας ποινικολόγος, όπως είναι ένας ανώτατος αξιωματικός ή ένα δημόσιο πρόσωπο, μπήκε φυλακή. Εντάξει, οκ. Okay. Από και είναι πέρα, το αποτέλεσμα μιας κατάστασης αυτό, έτσι, μιας πράξης. Ναι, okay. Αυτό είναι ανθρώπινο, στον καθένα θα συνέβαινε, δεν θα το σχολιάσω. Υπάρχουν άλλα πράγματα τα οποία είναι καταλυτικά. Βλέπετε ότι άλλαξε το κατηγορητήριο. Έπεσε.
Από κακούργημα σε πλημέλημα, αυτό εννοείται. Δεν έγινε πλημέλημα. Ναι, μειώθηκε. Ναι. Ναι. Από την... ναι. Πράξη υπάρχει. Σύμφωνα όμως με το νομικό πλαίσιο που ισχύει σε αυτή τη χώρα, σύμφωνα με τον νομοθέτη, η πράξη η οποία εν τέλει δεν αφήνει κάποιο μόνιμο μόνιμη βλάβη στο θύμα, δεν θεωρείται, δεν τιμωρείται ως κακούργημα, αλλά ως πλημέλημα. Ναι, κυρία Τσολάκη, γι' αυτό λοιπόν, αφού είδαμε όλες αυτές τις εξελίξεις, αφού είδαμε αυτό το μάτς που έγινε ανάμεσα στους ποινικολόγους και στον Άριο Πάγο, και βεβαίως νίκησαν οι ποινικολόγοι, το Πάνω Λαγκολάκη στον Άριο Πάγο, όπως έχω πει και σε άλλους αδέλφους σας, από εκεί πέρα αυτό που μένει να δούμε την έδρα, να δούμε πώς θα δικαστεί, τι θα δικαστεί και τι θα αποφασίσει η ελληνική δικαιοσύνη. Δεν έχει μείνει κάτι άλλο. Σαν πλημέλημα θα δικαστεί η υπόθεση. Παιδιά, εγώ αισθάνομαι ότι περισσότερο αυτό το θέμα του πλημελήματος ή του κακουργήματος είναι για όλους εμάς. Όταν ένας άνθρωπος, δηλαδή τα άμεσα εμπλεκόμενα πρόσωπα που είναι η ενδιαστάσεις σύζυγός του και ο ίδιος ο άνθρωπος, είναι και οι δύο δικηγόροι. Και η ενδιαστάσεις σύζυγός του ήξερε πολύ καλά σαν τι θα δικαστεί. Ναι, αλλά κυρία Τσολάκη, είδατε όμως πώς υποναχώρησε στο 100% η σύζυγός του. Σε ποιο κομμάτι. Και ότι τα βρήκανε για την κόρη του είναι αυτό που λέγεται και δεν αυτό που είχε προσθέσει. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Κατηγορηματικά σας το λέω αυτό, επειδή χτες εγώ μίλησα με την κυρία Πολυζωγοπούλου λόγω της γιορτής της. Σας ενημερώνω λοιπόν ότι δεν υπαναχώρησε καθόλου. Εμένει στην κατηγορία, κυρία Πολυζωγοπούλου. Αυτό λέγεται παντού. Ναι, δεν ξέρω τι λέγεται. Εγώ λοιπόν μπορώ να σας ενημερώσω ότι δεν υπαναχώρησε καθόλου. Θα υποστηρίξει την κατηγορία λοιπόν η κυρία Πολυζωγοπούλου. Σε κάθε περίπτωση είναι πολύ καλή νομικός. Είναι μια μητέρα η οποία είναι κακοποιημένη και πρέπει να είμαστε στο πλευρό της και το πιστεύω. Ο κ. Βαλάσκης αναφέρεται στο υπόμνημα το οποίο έστειλε η κυρία Πολυζωγοπούλου, η ενδιαστάσεις σύζυγος του Αποστόλου Λύτρα. Εκεί αναφέρεται ότι υπαναχώρησε. Βεβαίως. Μα εκεί λέει ξεκάθαρα, μέσα στο υπόμνημα λέει ίδια ξεκάθαρα, κύριε Βαλάσκη, ότι θα συνεχίσω να επιμένω στην κατηγορία όπως έκανα εξ αρχής και θα το υπερασπιστώ αυτό σε όποιο δικαστήριο και να βρεθούμε αντιμέτωποι. Δεν το λέει ξεκάθαρα. Έτσι ακριβώς, Ελένη. Εμένει στην κατηγορία, στην υποστήριξη τη κατηγορία. Έλα, χαρά, έλα. Να προσθέσω σε αυτό ακριβώς προς επίρρωση των λόγων. Σας προσθέτω αυτή τη στιγμή ότι η ενδιαστάσεις σύζυγός του εμένει μέχρι σε σχάτος στην υποστήριξη της κατηγορίας. Ο λόγος που κατατέθηκε το υπόνημα ήταν για την προστασία του παιδιού. Ήτανε για να έχει το παιδί κοντά του τον πατέρα του. Δεν είναι ότι υπαναχωρεί σε καμία περίπτωση από τη θέση της ακριβώς. Και αυτή τη στιγμή να πούμε ότι έχει ενταχθεί στην καθημερινότητά της, στα δικηγορικά της καθήκοντα, παρόλο αυτό που πέρασε. Είναι πολύ αξιοπρεπής, πολύ δυναμική, πολύ δυνατή γυναίκα. Έχει πάρα πολλά δικαστήρια, ειδικά το τελευταίο καιρό. Πολλές κακοποιημένες γυναίκες, σύμφωνα με πληροφορίες μας, έρχονται και τη ζητάνε να την υπερασπιστούν. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Μπορεί να τις καταλάβει. Είναι απολύτως λογικό. Και ήξερε μα, δηλαδή, να για το παιδί η μετατροπή της κατηγορίας από κακούργημα σε πλημέλημα. Γνώριζε. Να το κλείσω θα... εγώ. Ναι. Σε αυτή την υπόθεση, σαφώς και ο κύριος Λύτρας έχει όλα αυτά που έχει. Θα σύμβαθα να δικαστεί και θα αποφασίσει. Είναι η δικαιοσύνη. Η δαρμένη είναι η κοπέλα. Αυτός που έφαγε το ξύλο. Τώρα, άλλοι λένε πολύ ξύλο, άλλοι λένε λίγο, άλλοι λένε ελάχιστο, άλλοι λένε. Το θύμα τέλος πάντων. Αν υπάρχει έφαγε ξύλο μία κοπέλα από έναν άντρα, αυτός το έριξε, αυτή το έφαγε. Αυτό στη συνείδησή μας έχει τελειώσει. Ότι είναι μία κοπέλα μέσα σε ένα αμάξι που τη σπάσανε στο ξύλο. Εάν έχει κάποιο κάποια διαφορετική άποψη. Όχι, όχι, έτσι. Αυτό είναι και το περιστατικό, κύριε Παλάσκα. Ένα καλοκαιρινό βράδυ βρεθήκαν στο αυτοκίνητο, διαφώνησαν για κάποιο λόγο που δεν μας αφορά για καθόλου. Λόγο την και εκείνο που με μεγάλη αγριότητα όντω τη κατάφερε. Γι' αυτό και λέμε ότι η διατύπωση πρέπει να είναι η κοπέλα τι πέρασε και τι ταλαιπωρία, όχι η συνέπεια τη πράξη. Ταλαιπώρησε το δίδυμο. Ακριβώς. Αυτό ταλαιπώρησε. Έφαγε το ξύλο, κύριε Κωνσταντάρ. Θέλω να δούμε τι γνωρίζουμε σε σχέση με την επικοινωνία και το παιδί. Γιατί. Με βάση το υπόμνημα που κατέθεσε η ενδιαστάσεις σύζυγός του, γνωρίζουμε ότι θέλει να επανέλθει η επικοινωνία των δύο πλευρών, του παιδιού και του πατέρα του. Ωραία. Έχει... Η αποκάλυψη που θα κάνουμε λοιπόν σήμερα, επειδή έχουν γραφτεί και έχουν ακουστεί πάρα πολλά, είναι ότι από την πλευρά του γνωστού ποινικολόγου υπάρχει αίτημα για τηλεφωνική επικοινωνία με το ανήλικο παιδί. Όχι για συνάντηση. Αυτή είναι η αποκάλυψη. Αυτό ορίζει ο νόμος. Όχι, είναι αίτημα, του πατέρα. Το έχει καταθέσει. Ναι, λέω ότι ο νόμος ορίζει όταν κάποιος αποφυλακίζεται αρχικά να είναι το αίτημα να είναι επικοινωνίας τηλεφωνικής και μετά σε δεύτερο χρόνο διαζώσεις. Όχι, απλώς από ό,τι γνωρίζω την αποκλειστική επιμέλεια του παιδιού την έχει
το θύμα, η κυρία Πολυζογοπούλου, την αποκλειστική επιμέλεια. Φαντάζομαι ότι ο συνάδελφος κατέθεσε αίτημα για τηλεφωνική επικοινωνία, γιατί ήταν και κρατούμενος. Οπότε φαντάζομαι ότι τώρα μένει να ρυθμιστεί και η διαζώση επικοινωνία. Γιατί από ό,τι γνωρίζουμε μέχρι τώρα, από ό,τι λέει το ρεπορτάζ, υπάρχει μόνο τηλεφωνική επικοινωνία. Δεν έχει ρυθμιστεί η επικοινωνία. Διαζώσεις. Τάσο, που... το παιδί το έχει να το δει 2 μήνες, 2,5 όσο. Φαντάζομαι. Ούτε στη φυλακή τον επισκέφθηκε καθόλου. Φαντάζομαι, ναι. Μια χρονιά. Λέει, το ρεπορτάζ λέει εδώ ο Μάκης ότι υπάρχει μόνο τηλεφωνική επικοινωνία. Μόνο. Άρα. Ελένη, να προσθέσω σε αυτό που λέτε, ότι δεν έχει ακόμα συζητηθεί το θέμα της επικοινωνίας επισήμως μεταξύ των δύο συζύγων. Δηλαδή το πώς θα συναντηθεί ή θα επικοινωνήσει τηλεφωνικά, ακόμα αυτή τη στιγμή ναι, δεν είναι προς συζήτηση. Δηλαδή, ακόμα οι δύο πλευρές δεν έχουν ξεκινήσει να βρίσκονται σε συζήτηση. Επίσης, να προσθέσω σε αυτά που είπατε, το παιχνίδι της μοίρας πολλές φορές, αυτό που λέμε η τραγική ειρωνία, ο Απόστολος Ρήτας πήγε να υποστηρίξει, να υπερασπίσει τη Βαρβάρα Κίρκη. Μια γυναίκα που φέρεται, σύμφωνα με τα λεγόμενά της και το κατηγορητήριο, να έχει πέσει θέμα ξυλοδαρμού. Δηλαδή, ο Απόστολος Ρήτας ούτε 3 μέρες μετά την αποφυλάκησή του θα κληθεί, είχε κληθεί μάλλον, γιατί... Να υπερασπιστεί μια γυναίκα θύμα ξυλοδαρμού. Να υπερασπιστεί μια γυναίκα... Και δημοσίως έχει στηρίξει τον κύριο Λήτρα, το έχουμε δει αυτό να συμβαίνει.